μια αναπτυγμένη σχέση μαζί με τον αδελφού μου. Αλλά ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους εδώ, τον Θέμη, τον Μίμη, τον Γιάννη, τον Γιώργο, για ένα πολύ προσωπικό λόγο. Εγώ γύρισα στην Ελλάδα μετά από 41 χρόνια στο Λονδίνο. Πήγα το 1974, γυρίσα το 2015. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν γύρισα ήμουν αθώος και αφελής και ελπίζω ότι παραμένω. Αυτοί οι τέσσερις και μερικοί άλλοι σύντροφοι βουλευτές με πήραν κάτω από την αιγίδα τους και μου είπαν, με πληροφορήσανε για το πώς είναι η ζωή στην Ελλάδα και στη Βουλή και επομένως τους χρωστάω μεγάλη χάρη. Νομίζω παραμένω αθώος και αφελής, γιατί με βοηθήσανε πάρα πολύ και επομένως τους χρωστάω ευγνωμοσύνη. Η Ελληνική Βουλή μου έκανε τη μεγάλη τιμή να με εκλέξει πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών και επομένως θα ξεκινήσω λέγοντας μερικά πράγματα για τη γενικότερη γεωπολιτική εικόνα στην οποία ζούμε σήμερα και πώς αυτή επηρεάζει την Ελλάδα. Όπου και να κοιτάξετε, αλλά σίγουρα κοιτάζοντας στη δικιά μας περιοχή, στο νοτιοανατολικό ή Μεσόγειο, βλέπετε μια αστάθεια, μια ανασφάλεια, μια αβεβαιότητα. Αυτή τη στιγμή όλοι οι λαοί, αλλά κυρίως οι λαοί στην περιοχή μας, αισθάνονται ότι δεν μπορούν να είναι σίγουροι για το μέλλον τους. Και ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι, νομίζω, γιατί είμαστε σε μία μεταβατική εποχή, σε ένα μετέχμιο μεταξύ του παλιού συστήματος του διπολικού, του ψηλού πολέμου. Για μερικά χρόνια έγινε μονοπολικό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τώρα προχωράμε σε ένα πολυπολικό σύστημα. Στο οποίο δεν είναι πια οι Ηνωμένες Πολιτείες ο βασικός παίκτης. Μέχρι το 1970 λέγανε ότι ό,τι είναι Αμερική σταγνίζεται, όλος ο κόσμος παθαίνει την ευγνωμία. Και αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε στη Συρία, παραδείγματος χάρη, η Αμερική δεν είχε τη δυνατότητα και δεν έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει τη θέλησή της. Είμαστε λοιπόν σε αυτή την εποχή που αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζει η ισορροπία, περνάει από την Ευρώπη και πηγαίνει στην Ασία, στην Ευρασία, πηγαίνει στην Κίνα, πηγαίνει στην Ινδία, στη Ρωσία. Οι σχέσεις των μεγάλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις και δεν ξέρουμε ακριβώς πού το πράγμα θα καταλήξει. Είναι κομμάτι αυτή η μεταφορά δύναμης, πόρων, ισχύως από την Δύση προς την Ανατολή, μιας μακροχρόνιας εξέλιξης, όπου αυτό που λέγαμε η Δύση, ο δυτικός κόσμος, η Δυτική Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική έχει αρχίσει να παρακμάζει. Και πηγαίνουν και χρήματα και πόρες και κεφάλαιο, αλλά και δύναμη, ισχύς, πολιτική, ακόμα και στρατιωτική που πηγαίνει προς τα εκεί. Και εμείς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία δεν ξέρουμε πού θα καθίσει αυτό το πράγμα. Και επίσης, όπως ξέρουμε, σε αυτές τις εποχές τις μεταβατικές, όταν το παλιό δεν έχει πεθάνει ακόμα και το καινούργιο δεν έχει ακόμα γεννηθεί, βρισκόμαστε στον κόσμο των τεράτων. Και έχουμε τα τέρατα που σηκώνονται αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη. Η άνοδος της ακροδεξιάς για την οποία μίλησε ο Κώστας είναι, νομίζω, μια από τις μεγαλύτερες υπαρξιακές κρίσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ο Τραμπ, κομμάτι αυτής της αλλαγής, αυτής της μεταφοράς της γεωπολιτικής ισχύως προς την Ασία, έχει ρητορικά τουλάχιστον επιτεθεί στις δύο βασικές αρχές οι οποίες είχαν σταθεροποιήσει την Ιφίλιο την προηγούμενη περίοδο. Η πρώτη είναι η αρχή των ελευθέρων αγορών, του ελεύθερου εμπορίου. Αυτή ήταν πάντα η λογική της Αμερικής, παλιότερα της Βρετανίας βέβαια, μετά την πήραν οι Αμερικάνοι. Η δεύτερη ήταν μια λογική ασφάλειας, ότι εμείς οι Αμερικάνοι θα εγγυόμεθα την ασφάλεια όλων εκείνων των κρατών τα οποία βρίσκονται στη σφαίρα επιρροής μας. Και τα δύο αυτά, ρητορικά τουλάχιστον ο Τραμπ, τα εγκαταλείπει. Εισάγει δασμούς σε σχέση με την Κίνα, αλλά ακόμα και σε σχέση με ευρωπαϊκά κράτη, και ταυτόχρονα δείχνει μια λογική απομονωτισμού. Να σηκωθεί να φύγει. Προχτές, ο Υπουργός Εξωτερικών του Τραμπ, ο Πομπέο, δήλωσε στις Βρυξέλλες ότι κι εσείς όλοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να υιοθετήσετε τη δικιά μας λογική. Ο καθένας να έχει το δικό του κράτος πρώτο. Να υποστηρίξετε τα σύνορά σας. Να εγκαταλείψετε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το λένε ανοιχτά, αλλά το έχουν πει στην κυρία Μέη στη Βρετανία ότι γιατί τώρα εσείς στεναχωριέσαι να κάνει μια καλή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήκω και φύγε και πήγαινε στα δικαστήρια να τους πάρεις και λεφτά μετά. Εδώ είναι λοιπόν
που μέσα σε αυτή την περίοδο της ανασφάλειας, του άγχους, της αστάθειας, η ακροδεξιά σηκώνει κεφάλι. Αλλά γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έχουμε τον Brexit στη Βρετανία, τον Τραμπ στην Αμερική, τον Όρμπαν στην Ουγγαρία και τον Σαλβίνι στην Ιταλία? Και η απάντηση βέβαια είναι πολύπλοκη, δεν είναι τέτοια μεγάλα φαινόμενα, τέτοιες μεγάλες αλλαγές που φαίνεται να γίνονται, δεν μπορεί να τα απαντήσει κανείς με μία μόνο κουβέντα. Εν τούτης, ο Κώστας είχε δίκιο όταν είπε ότι οι πολιτικές τις οποίες επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις οποίες αποδέχτηκαν ή επιβλήθηκαν σε κυβερνήσεις των εθνών κρατών, οι πολιτικές αυτές των ιδιωτικοποιήσεων, οι πολιτικές τις οποίες μας έκαναν να αισθανόμαστε τους εαυτούς μας σαν μηχανές επιθυμίας, ό,τι θες μπορεί να το πάρεις, πάρε δάνεια και μπορείς να αγοράσεις ό,τι θέλεις. Αυτή η πολιτική, αυτού του είδους οι οικονομικές και κοινωνικές απόψεις, από τη στιγμή που ξέσπασε η κρίση, έκαναν τον κόσμο, τους λαούς στην Ευρώπη και αλλού, να αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι, πτωχοποιημένοι, ταπεινωμένοι. Δεν τους ακούγαν οι εξουσίες. Τι γίνεται στο Παρίσι σήμερα? Αυτό που γίνεται στο Παρίσι τις τελευταίες δύο εβδομάδες και σήμερα είναι και αυτό μια ένδειξη, ένα σύμπτωμα αυτής της αίσθησης των λαών της γης, και μάλιστα οι Γάλλοι δεν είναι και από τους πιο φτωχούς, ότι η μεσαία τάξη εγκαταλείφθηκε. Παρότι εμφανίζεται η οικονομία να μην πηγαίνει και χάλια, αυτό που γίνεται να τελειώνει, να μεγαλώνει οι ανισότητες. Να μεγαλώνει η ενεργία, να μεγαλώνει οι ανισότητες. 1% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει το 50% του παγκόσμιου πλούτου. Επίσημα στοιχεία. Έχει λοιπόν ένα πολιτικό σύστημα και μερικές οικονομικές πολιτικές, οι οποίες φαίνονται αυτή τη στιγμή να έχουν φτάσει σε ένα αδιέξοδο. Και αυτό το αδιέξοδο εμφανίζεται και οικονομικά και πολιτικά, αλλά και γεωπολιτικά, όπως ξεκίνησε, όπου αυτή τη στιγμή εμείς εδώ, η Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα, αποτελεί το μόνο σημείο σταθερότητας σε όλη αυτή την περιοχή. Και αν φανταστείτε αυτή την περιοχή, στην οποία εμείς είμαστε στο κέντρο, είναι ένα τόξο. Ένα τόξο φλεγόμενο που ξεκινάει στην Ουκρανία, Κρυμαία, κατεβαίνει κάτω, πηγαίνει στην Τουρκία, πηγαίνει στη Μέση Ανατολή, γυρίζει απάνω η Εμένη, Λιβύη. Παντού υπάρχουν είτε πόλεμα, είτε καταστροφές, είτε μία κατάσταση η οποία δείχνει ότι τίποτα δεν είναι σταθερό. Όλα έχουν αρχίσει να λιώνουν, όλες από τα σύνορα μέχρι τις ιδεολογίες, μέχρι τις οικονομικές πολιτικές. Και οι Αμερικάνοι μας λένε, γίνετε εθνικιστές, όπως και εμείς γυρίσετε πίσω. Βέβαια η λογική μιας διεθνούς του εθνικισμού, όπως καταλαβαίνετε, είναι λιγάκι αστεία. Διότι το βασικό που έχει ο κάθε εθνικιστής είναι ότι δεν συμπαθεί, δεν αγαπά, πιθανόν μισεί τον διπλανό του, τον γειτονά του. Άρα πώς θα είναι δυνατόν οι εθνικιστές να κάνουν μια διεθνή? Εν τούτοις φαίνεται και μια μαύρη διεθνής να ανελίσσεται αυτή τη στιγμή διεθνώς, και οι άνθρωποι του Τραμπ προσπαθούν ακριβώς να δημιουργήσουν αυτή τη λογική μιας διεθνούς. Αλλά να έρθουμε λοιπόν στην Ελλάδα, το μόνο σημείο σταθερότητας. Η εξωτερική μας πολιτική έχει υπάρξει πολυδιάστατη. Μιλάμε με όλους. Εγώ, σαν πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας, είναι δυνατόν το πρωί να μιλάω με τον πρέσβη του Ιράν και το απόγευμα με την πρέσβη του Ισραήλ. Αυτοί οι δύο δεν μιλάνε μεταξύ τους. Αλλά μου λέει ο ένας, πήγαινε πες στον άλλον αυτό. Και το πήγαινε πες αυτό είναι πολύ πιο έντονο στη σχέση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Είμαστε λοιπόν στη Ραμάλα, γινόταν μια μεγάλη απεργία πείνας των κρατουμένων των Παλαιστινίων, και οι Παλαιστίνοι, οι οποίοι δεν είχαν πολύ καλές σχέσεις εκείνη τη στιγμή με την ηγεσία του Ισραήλ, μας ζήτησαν την αντιπροσωπεία μας να πάνε να πει στο Ισραήλ ποια είναι τα μίνιμουμ αιτήματα τα οποία θέλουν οι πολιτικοί κρατούμενοι, έτσι ώστε να τους αφήσουν. Εκεί βλέπετε ότι η Ελλάδα, μια μικρή χώρα, ένα μικρό κόμμα, μια μικρή παράταξη, έχει αρχίσει να παίζει τον ρόλο αυτό που λέμε στα αγγλικά honest broker, ο έντιμος διαμεσολαβητής. Διότι όλοι σε θεωρούν ότι κάτι κάνεις, ότι πιστεύεις σε κάποιες αξίες, ότι δεν είσαι αποκλειστικά μια δύναμη που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι το στενά εννοούμενο συμφέρον της, αλλά ότι ακολουθεί γενικότερες αξίες και αυτές προωθεί. Και έτσι φτιάξαμε μια σειρά από τριμερείς συνεργασίες. Η πρώτη ήταν Κύπρος, Ισραήλ, Ελλάδα. Μετά αμέσως βάλαμε την Αίγυπτο. Κύπρος, Αίγυπτος, Ελλάδα.
Σε μια εβδομάδα θα ακούσετε για την τριμερή Κύπρος, Ελλάδα, Παλαιστίνη. Και επίσης με το Λίβανο κτλ. Ποια είναι η σημασία αυτών των τριμερών? Πρώτον είναι ότι μπορείς μέσα από αυτές τις σχέσεις να φτιάχνεις καταρχάς ένα καλό κλίμα για τα συμφέροντά σου, να προωθείς οικονομικές συνεργασίες για τις οποίες έχουμε μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσει ένα πλέγμα ανθρώπων οι οποίοι θα σε υποστηρίξουν αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα ήταν, είναι και θα μείνει βέβαια η Τουρκία. Δεν θα σας πω πολλά για την Τουρκία σήμερα, μπορεί να σας απαντήσω σε ερωτήσεις αργότερα, αλλά δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα μας είναι εξ Ανατολών. Και είναι μέσα σε αυτή τη λογική, τη λογική δηλαδή ενός κράτους που έχει μια σταθερότητα και που παίρνει μια σειρά από πρωτοβουλίες και το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ένα κράτος που το σέβονται. Να σας πω, έχω την εμπειρία μου στο Λονδίνο πριν από 4-5 χρόνια. Εγώ είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο εκεί πέρα. Και τότε, πριν από 4-5 χρόνια, τότε όταν ξεκίνησε η κρίση, όταν ξεκίνησε η απομείωση του εισοδήματος του ελληνικού λαού, είμαστε στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων και όλοι μας κοιτάγανε λιγάκι είτε περιφρονητικά, είτε με συμπάθεια, με τη συμπάθεια της φιλανθρωπίας. Άφηνε κακόμοιροι, τι τραβάτε. Και πάντα όταν βλέπαμε τη λέξη Ελλάδα, είτε στο πρώτο θέμα του BBC ή στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, ξέραμε ότι θα ήταν κάτι καλό. Τώρα, όπως γυρίζω είτε σαν πανεπιστημιακός είτε σαν πολιτικός και συναντώ συναδέλφους πριν, πέρα συναδέλφους πανεπιστημιακούς και τους τώρα τους πολιτικούς, όλοι λένε για το πώς αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ο μόνος παράγοντας τον οποίο έχουν εμπιστοσύνη σε αυτή την περιοχή. Και από εδώ περνάνε όλοι εκείνοι που θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή περνάνε οι δυτικοί που πηγαίνουν στα έξω. Και σε αυτή τη λογική κάνουμε και την περίφημη Συμφωνία των Πρεσπών. Οπότε θα σας πω μερικά λόγια για αυτή τη συμφωνία, διότι η άποψή μου είναι και είμαι καθηγητής του δικαίου. Ξέρω δηλαδή τη νομική κατάσταση όσο οποιοδήποτε άλλος. Ήμουν ανακατεμένος, περιθωριακά βέβαια, και με τις διαπραγματεύσεις. Περιθωριακά γιατί είμαι βουλευτής, δεν είμαι μέλος της κυβέρνησης. Λοιπόν, νομίζω ότι οποιοδήποτε καλόπιστος άνθρωπος που ενδιαφέρεται για επιχειρήματα και όχι απλώς για κραυγές, νομίζω θα συμφωνήσει σχετικά σύντομα όταν ακούσει τα επιχειρήματα ότι είναι μια καλή συμφωνία. Να πω βέβαια αμέσως ότι σέβομαι απολύτως οποιονδήποτε υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να δοθεί το όνομα Μακεδονία, το σέβομαι. Και το σέβομαι γιατί και αυτό έχει σχέση και με τη συμφωνία. Διότι η σχέση μου με εμένα, με τον εαυτό μου, με τη συνείδησή μου, το τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να το ορίσω. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να σας δώσω μία σελίδα από ένα βιβλίο ή να σας πω να, αυτό είναι Έλληνας. Διότι η σχέση μου με την εθνότητά μου, η σχέση μου με τη γενιά μου, είναι κάτι που περνάει από μέσα μου, είναι μια συναισθηματική σχέση και δεν μπορεί να μου βγάλει αυτή κανένας. Ούτε νόμος, ούτε σύνταγμα, ούτε διεθνή συμφωνία, ούτε τίποτε άλλο. Και γι' αυτό το λόγο, επομένως, εγώ σέβομαι απολύτως τον κόσμο ο οποίος συναισθηματικά λέει δεν συμφωνώ με αυτή τη συμφωνία. Όχι βέβαια αυτούς οι οποίοι κάνανε το μακεδονικό, τον βασικό τρόπο για να φτιάξουν πολιτικές καριέρες και περιουσίες και τα ξέρουμε αυτά. Ούτε αυτούς που ακούν τα επιχειρήματα και χωρίς αντιεπιχειρήματα δεν δέχονται την ορθότητα αυτής της συμφωνίας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την σειρά που γίνανε τα πράγματα. Όταν αυτή η κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία, βρήκε μια σειρά από κακοφορμισμένα προβλήματα. Προβλήματα τα οποία είχαν μείνει εκεί σε μια αδράνεια, σε μια ακινησία, σε μια ακιδεία και τα είχαν βάλει λίγο κάτω από το χαλί και τα αφήνανε να κακοφορμίζουν. Όλα αυτά τα προβλήματα, κυρίως το πρόβλημα δηλαδή με την Φύρο, γεια σου, και το πρόβλημα με την Αλβανία, είναι τα απομεινάρια του ψυχρού πολέμου και του εμφυλίου πολέμου. Κυρίως το πρόβλημα με τη Φύρο, με τη βόρεια γείτονα, είχε αφαιθεί εκεί. Θεωριόταν ότι είναι ένα πρόβλημα στο οποίο η αριστερά δεν μπορεί να ανακατευτεί. Αντίθετα, οπουδήποτε εμφανιζόταν το πρόβλημα ή θα εμφανιζόταν το πρόβλημα, η αριστερά θα ήταν πάντα
στην μειονότητα θα ήταν κάτω από επίθεση. Δεν μπορεί η αριστερά να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Αυτά είναι εθνικά θέματα. Και η αριστερά δεν είναι εθνική δύναμη. Αυτή ήταν μια λογική που κρατούσε αυτό το πρόβλημα εκεί και δεν προσφορούσε να το λύσει. Και όμως αυτή η αριστερά, αυτό το μικρό κόμμα τότε, σήμερα ένα κόμμα εξουσίας, αποφάσισε ότι πρέπει να το λύσουμε. Πρέπει να το λύσουμε με έναν τρόπο ο οποίος θα υποστηρίξει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού πλήρως, αλλά ταυτόχρονα, και αυτή είναι μια μεγάλη σημασίας, νομίζω, απόφαση, θα σέβεται και την αξιοπρέπεια των γειτόνων μας. Θα σέβεται και την αξιοπρέπεια των γειτόνων μας. Και αυτή η συμφωνία, να το πω επειδή τώρα αναφέρθηκα σε αυτό, είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία, δεν υπάρχει καμία άλλη στον κόσμο και γι' αυτό αντιμετωπίζεται ως πρότυπο από τους νομικούς, τους καθηγητές και τους διπλωμάτες. Είναι η πρώτη συμφωνία στην οποία ένα κράτος από μόνο του αποδέχεται να αλλάξει το όνομά του και το σύνταγμά του. Και να αλλάξει το όνομά του από αυτό που θεωρούσε ότι είναι το σωστό του σύνταγμα και το είχε στο σύνταγμά του και το χρησιμοποιούσε και σε όλα τα διεθνή φόρα και να το κάνει όλο αυτό μέσα από μια σχέση που ελπίζουμε θα δημιουργηθεί φιλίας και μέσα από την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό νομικά. Όταν σας λέω ότι είναι πρότυπο, είναι πραγματικά πρότυπο, γιατί τώρα συζητείται παντού. Και θα χρησιμοποιηθεί και από άλλα κράτη. Οι Παλαιστίνοι ενδιαφέρθηκαν να δουν ακριβώς πώς έχει γίνει αυτή η συμφωνία, διότι εδώ γιατί μιλάμε. Όπως ξέρετε σήμερα σε όλο τον δυτικό κόσμο, ένα από τα μεγάλα που θέλει. Τρία λεπτά. Τρία λεπτά εγώ. Τρία λεπτά. Ωραία. Δεν μου είπατε. Εντάξει. Ωραία. Οπότε να πω μερικά νομικά και να τελειώσω. Τα επιχειρήματα. Ακούμε ότι η συμφωνία αυτή επιτρέπει τον αλυτρωτισμό. Δεύτερον, έδωσε την μακεδονική γλώσσα και τρίτον, έδωσε την μακεδονική ταυτότητα και εθνότητα στους γείτονες. Όλα και τα τρία είναι ψέματα, είναι fake news. Το πρώτο, ο αλυτρωτισμός. Και το αλυτρωτισμό, μια λέξη, Μακεδονία, δεν είναι κακή ή καλή. Το θέμα είναι πώς θα ερμηνευθεί και τι θα γίνει με αυτή. Τι σημαίνει αλυτρωτισμός? Αλυτρωτισμός σημαίνει στο διεθνές δίκαιο ότι ένα κράτος ή ένα έθνος λέει ότι του λείπει κάποια περιοχή, κάποια μέρος επικρατείας ή έχει μια μεγάλη μειονότητα κάπου αλλού και επομένως θέλει να του λυτρώσει. Οι λέξεις δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το άρθρο 4 της συμφωνίας λέει ότι συμφωνούν τα δύο μέρη ότι δεν μπορεί να αποτελέσει στο μέλλον, δεν θα υπάρξει στο μέλλον οποιαδήποτε διακδίκηση οποιασδήποτε περιοχής που δεν περιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή στα σύνορα. Τελειώνει η ιστορία με τις διεκδικήσεις των συνόρων. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τελειώνει. Η γλώσσα που μας είπαμε. Η γλώσσα λένε ότι δώσαμε τη μακεδονική γλώσσα. Πρώτον, ακούω από διάφορους ότι οι άνθρωποι αυτοί χοντρικά μας λένε δεν έχουν γλώσσα. Είναι μουγκοί. Είναι άφωνοι. Έτσι. Και δεν μιλάνε, ας πούμε, κάποια γλώσσα. Ξέρω εγώ τι κάνουν. Μουγκρίζουν. Λοιπόν, τι λέει το άρθρο 7, το οποίο είναι το άρθρο σχετικά με τη γλώσσα. Το δεύτερο μέρος, δηλαδή φίλων, αναγνωρίζει ότι η μακεδονική γλώσσα ανήκει στην ομάδα των νοτίων σλαβικών γλωσσών. Τα μέρη αναγνωρίζουν, τα δύο κράτη, ότι η επίσημη γλώσσα και τα άλλα χαρακτηριστικά του δεύτερου μέρους δεν έχουν σχέση με την αρχαία ελληνική πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα και την κληρονομιά της βορείου περιοχής της Ελλάδας. Της Μακεδονίας της Ελλάδας. Αυτό λέγεται η γλώσσα. Αυτή ήταν μια γλώσσα την οποία το 1977 είχε αναγνωριστεί σε μια διεθνή συνεδρία που κατά σύμπτωση έγινε στην Αθήνα από τα Ηνωμένα Έθνη και έκτοτε από τα Ηνωμένα Έθνη, πολύ πριν από τις πρέσπες, έτσι όσο η συμφωνία αυτή δεν έχει επικυρωθεί ακόμα, θα δείτε στον κατάλογο των επισήμων γλωσσών και την μακεδονική γλώσσα. Αυτό είναι από εκεί. Ταυτότητα και τελειώνουμε αυτό. Τους δώσαμε την ταυτότητα. Τους δώσαμε την εθνότητα. Πρώτον, η λέξη nationality, η οποία χρησιμοποιείται στο πρωτότυπο της συμφωνίας, σημαίνει, οποιοςδήποτε ξέρει αγγλικά, σημαίνει υπηκότητα, δηλαδή τη σχέση του πολίτη με το κράτος του. Έχει σχέση εγώ ως πολίτης με τον αστυνόμο, με την κυβέρνηση, με την δημόσια διοίκηση. Αυτό σημαίνει nationality. Δεν σημαίνει εθνότητα, όπως επανειλημμένος είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος δεν ξέρει και καλά αγγλικά.
αλλά να πάμε στο άλλο. Η σχέση του καθενός μας με την, αυτό που είναι η συνείδησή του και τι αισθάνομαι εγώ, αν αισθάνομαι Έλληνας, αν αισθάνομαι οτιδήποτε, καμία συμφωνία δεν πρόκειται να το κάνει και γι' αυτό δεν το έχει κάνει και ποτέ. Θα ήταν τρελό να πεις ότι το σύνταγμά σου, ο νόμος ή μια διεθνή συμφωνία σου λέει να αλλάξεις τι, εσύ τι σημαίνει για σένα να είσαι Έλληνας ή τι σημαίνει για σένα να είσαι Σκοπιανός. Αυτό είναι κάτι που είναι μέσα σου, ό,τι και να πει οποιοδήποτε νομικό κείμενο δεν πρόκειται να αλλάξει. Και γι' αυτό προφανώς δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά, ούτε μπορούσε να υπάρξει. Επομένως είναι μια καλή συμφωνία. Ξεκινάει από μια πολύ βασική αρχή. Η αρχαία Μακεδονία, σαν γεωγραφική περιοχή, είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα, στη Μακεδονία. Παίρνει μέσα το 50% είναι στην Ελλάδα, το 35-40% είναι στη Βόρεια Γείτονα και υπάρχει και στη Βουλγαρία. Επομένως, η αρχαία Μακεδονία είναι ελληνική και είναι η Μακεδονία. Αυτό ακριβώς λέει μέσα. Ότι δεν υπάρχει καμία πια αξίωση ή ισχυρισμός από τους Βόρειους ότι εδώ μπαίνουν θέματα συνέχειας του πολιτισμού τους. Όταν όμως ο άλλος μένει μέσα στην αρχαία, στη γεωγραφικά όρια της αρχαίας Μακεδονίας, αλλά όχι στην Ελλάδα, πάντα Μακεδονία λεγόταν γεωγραφικά αυτό το πράγμα, με γεωγραφικούς όρους μπορεί να λέει ότι είμαι κάτοικος στην γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας. Αυτή είναι η βάση αυτού που λέμε εδώ. Δεν υπάρχει καμία συνέχεια πολιτισμική, ιστορική, δεν υπάρχει καμία συνέχεια γλωσσική ανάμεσα στη γλώσσα, τα έθιμα, την ιστορία. Όχι του Αλεξάνδρου και του Φιλίππου, εγώ δεν λέω αυτά, του Αριστοτέλη. Εγώ είμαι φιλόσοφος, τον Αριστοτέλη ακολουθώ. Δεν ακολουθώ τους πολεμιστές. Δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα σε αυτούς και στο τι υπάρχει σήμερα στη Βόρεια Αιγύπτου. Αυτό λέει η συμφωνία. Το λέει μαύρο και άσπρο. Το λέει καθαρά και είναι απολύτως ξεκάθαρο γιατί λένε ψέματα στον κόσμο τα διάφορα κανάλια ακριβώς για να χρησιμοποιήσουν το τελείως λογικό και δικαιολογημένο συνέστημα του κόσμου για τη σχέση που έχει με τη συνείδησή του και με την παράδοσή του και να δημιουργήσουν πρόβλημα στην κυβέρνηση. Οπότε τελειώνοντας να σας πω το εξής. Το 2015 ο ελληνικός λαός ερωτεύτηκε το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα. Μετά ο έρωτας έγινε γάμος. Ο γάμος έχει τα πάνω και τα κάτω. Έχει προβλήματα. Το ξέρουμε όλοι. Αλλά μέσα σε αυτή την περίοδο του γάμου, με τα πολλά προβλήματα, με τα πάνω και τα κάτω του, με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, με τα μαλώματα και τα ξαναφτιαξίματα, αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερα πράγματα από οποιαδήποτε άλλη και σε σχέση με το θέμα των Πρεσπών, εγώ είμαι περήφανος και μπορεί να μην ξαναείμαι βουλευτής, θα ξαναγυρίσω στην Αγγλία στο πανεπιστήμιο μου. Θα είναι μεγάλη παρακαταθήκη στην οποία εγώ θα αισθάνομαι περήφανος στην υπόλοιπη ζωή μου όταν θα γράφεται αυτή η συμφωνία που άλλαξε τη λογική των Βαλκανίων και έφτιαξε Βαλκάνια συνεργασίας, εν δυνάμει δηλαδή, εφόσον τελειώσει, συνεργασίας, συνανάπτυξης, ειρήνης και διεθνισμού. Αυτές είναι οι αξίες της αριστεράς. Με τις αξίες της αριστεράς πήγαμε και διαπραγματευτήκαμε. Το πετύχαμε. Ελπίζω ότι ο ελληνικός λαός θα το καταλάβει και θα καταλάβει ότι δεν πρέπει πια να φτιαχτούν και άλλες πολιτικές καριέρες και άλλες περιουσίες επάνω στην πλάτη του πιο σημαντικού προβλήματος που έλυσε αυτή η κυβέρνηση και που είναι και το μόνο πρόβλημα της εξωτερικής πολιτικής που έλυσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είχε καμιά άλλη επιτυχία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτήν είχε. Και αυτή τη στιγμή χαίρει και κομπάζει ότι το πέτυχε. Το κάναμε εμείς. Θα κάνουμε και άλλα, έχουμε αρχίσει να κάνουμε και άλλα. Αυτή τη στιγμή το θέμα είναι να ακούσει ο κόσμος και να καταλάβει τι ψέματα λέγονται. Σας ευχαριστώ πολύ.